Αυτή η πόλη συνήθως μας ξαφνιάζει σπανίως και όταν το κάνει μας ξαφνιάζει δυσάρεστα. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που με μία δυνατή έκπληξη μας υπενθυμίζει την τεράστια δυναμική που κρύβει και η νεολαία της και τα πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά τριτοβάθμια ιδρύματα που φιλοξενεί. Το είδα σε μία ανακοίνωση που έλαβα αυτές τις μέρες, την Τετάρτη που μας έρχεται, σε μία ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται άκουσον-άκουσον το μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο που σχεδίασαν και δημιούργησαν νέα παιδιά, η αγωνιστική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και σκέφτομαι, σε μια πόλη στην οποία ακόμα δεν λύσαμε πολύ δύσκολα επιστημονικά ζητήματα, όπως το αν θα μάθουμε κάποτε να παρκάρουμε στις διαγραμμισμένες θέσεις, και σε μια πόλη που εδώ και 150 ή 200 χρόνια, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, αναζητά την θέση της στο διεθνή της ορίζοντα, υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν και σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που εξακολουθούν να παράγουν το πολυτιμότερο και το ακριβότερο πράγμα που μπορεί να παράξει αυτή η χώρα και που λέγεται γνώση. Έχω τρία αστέρια σήμερα στην εκπομπή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώρισα αυτά τα παιδιά. Είναι τρία νέα παιδιά από την αγωνιστική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αν στα 20 τους έφτιαξαν ένα αυτοκίνητο, όταν μια χώρα δεν μπορεί να φτιάξει αυτοκίνητο, η Ελλάδα δεν παράγει αυτοκίνητα, αν αυτοί οι πιτσιρικάδες εντός εισαγωγικών παρουσιάζουν Τετάρτη το έκτο αυτοκίνητο που σχεδιάζουν, στα 20, στα 50 τους απαιτώ από αυτούς να κάνουν θαύματα. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, είστε πολλοί, είστε νέοι, εγώ είμαι μεγάλος, είμαι ένας και γέρος και επομένως θέλω να μου πείτε ένας-ένας το όνομά του, την σχολή που σπουδάζει και το κυριότερο τι κάνει στην ομάδα, γιατί έπαθα την πλάκα μου, είδατε πώς τα έμαθα τα δικά σας τα μοντέρνα, έπαθα την πλάκα μου με την οργάνωση της ομάδας, με το πόσο επιστημονικά σχεδιασμένος είναι ο καταμερισμός της εργασίας και ότι ο καθένας κάνει κάτι ξεχωριστό ανάλογα με τις δεξιότητές του. Αρχηγέ. Είμαι ο Βλάχος Στάθης, φοιτητής μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από πού είσαι, Στάθη? Είμαι από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Είμαι στο 4ο έτος και αποφάσισα φέτος να ασχοληθώ με το project αυτό που κατασκευάζουμε, ένα μονοθέσιο τύπου φόρμα. Τι κάνεις ακριβώς εσύ στο συγκεκριμένο? Είμαι στην υπομάδα των αεροδυναμικών που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2015, και φέτος κάνουμε το τρίτο ολοκληρωμένο αεροδυναμικό πακέτο για το μονοθέσιό μας. Πρόσεχε καλά, αρχηγέ. Όπου και να πας και ό,τι να σε ρωτήσουν, το αμάξι είναι σαλονικιώτικο με λάμδα παχύ. Εσύ μπορεί να είσαι Αθηναίος, αλλά το αμάξι φτιάχτηκε εδώ και μην διανοηθείς να το πάρεις μαζί σου φεύγοντας στην Αθήνα. Εγώ ονομάζομαι Κοσμίδης Πασχάλης, είμαι και εγώ μηχανολόγος μηχανικός στο Απιθύτα, είμαι ο αρχηγός της ομάδας και ασχολούμαι με την οργάνωση και προτού ασχοληθώ με την οργάνωση ασχολήθηκα και λίγο με τον κινητήρα. Μάλιστα. Άρα αυτό το master plan και ο στρατηγικός σχεδιασμός της ομάδας είναι δική σου ιδέα, Πασχάλη? Γιατί το λέω, μου έκανε εντύπωση. Το δελτίο τύπου που έλαβα από το Πανεπιστήμιο είχε το όνομα της Ειρήνης, μιας κοπέλας η φοιτήτριά σας. Μίλησα με την Ειρήνη, όχι με εσάς. Η Ειρήνη σε χρόνο ντετέ μου είχε στείλει πλήρως φωτογραφίες, βίντεο, τι κάνετε, ο καθένας στις αρμοδιότητες του, πώς είναι οργανωμένο. Με μεγάλους φορείς που μιλάω καθημερινά της πόλης δεν έχουν αυτή την οργάνωση. Ποιος το στήσε το μαγαζί? Γενικότερα η ομάδα στα 12 χρόνια που υφίσταται βελτιώνει κάθε χρόνο την οργάνωσή της και ανάλογα με τις απαιτήσεις προφανώς προσαρμόζεται σε αυτές. Μάλιστα. Η Ειρήνη που αναφέρατε έχει αναλάβει την δημόσιες σχέσεις, το marketing της ομάδας μαζί με άλλα δύο παιδιά. Είστε ανδροκρατούμενη η κοινωνία, η παρέα σας, γιατί μια κοπέλα στην παρέα και την βάλατε να κάνει τις δημόσιες σχέσεις? Αυτό έτυχε φέτος. Γενικότερα δεν υπάρχει καμία απέτηση της ομάδας να είναι άνδρες τα μέλη της. Παρ' όλα αυτά, φέτος έχει τύχει δύο άτομα, μέλη της ομάδας που είναι γυναίκες, να είναι και οι δύο φοιτήτες των οικονομικών κομμάτων. Εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός, είμαι στο 4ο έτος. Από πού είσαι? Από την Αθήνα κι εγώ. Σαν το Στάθη. Θα μας το πάρουν τα μάξι. Όχι, μην φοβάστε. Και είμαι στην ομάδα του Πλαισίου, που ουσιαστικά φτιάχνει το σκελετό του αμαξιού. Μάλιστα. Εντυπωσιακά πράγματα. Να τα δούμε από την αρχή. Θα πρότεινα όμως πριν μπούμε στην κουβέντα, γιατί ωραία τα λέω εγώ, αλλά η εικόνα σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει θαύματα πολύ περισσότερο. Να δούμε ένα βίντεο, το προηγούμενο αυτοκίνητο που φτιάξατε, γιατί η ομάδα έχει φτιάξει μέχρι τώρα 6 αγωνιστικά. Να δούμε το προηγούμενο για να καταλάβουν οι τηλεθεατές περί πόσο σημαντικό είναι αυτό για το οποίο μιλάμε και μετά εδώ είμαστε να το αναλύσουμε. Ωραία.
Να πούμε ότι αυτό ήταν το πέμπτο στη σειρά αυτοκίνητο που έχει σχεδιάσει και έχει κατασκευάσει η ομάδα του Αριστοτελείου. Το έκτο είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται, μέχρι τώρα κρατούν όσο ασφράγει στο μυστικό την εικόνα του, παρουσιάζεται την Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε όμως στο στούντιο της Άτρας Τηλεόραση και στη συζήτηση με αυτά τα φανταστικά παιδιά που έφτιαξαν ένα ολόκληρο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Το ξαναλέω, την ώρα που η χώρα δεν μπορεί να φτιάξει το ποδήλατο. Πασχάλη, Στάθη Βλάχος, που είσαι. Ναι, είσαι πολύ τώρα και σας είπα ότι θα μπερδευτώ. Στάθη, πες μας δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή, από ό,τι κατάλαβα, για να μην σας πενεύω περισσότερο από όσο πρέπει. Καλά και άγια αυτά που κάνετε, αλλά βρήκατε μια διαδικασία. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει η ομάδα πριν από εσάς. Πότε ξεκίνησαν να κατασκευάζονται αυτά τα αυτοκίνητα και ποιανού ιδέα ήταν? Το 2006-2007 η πρώτη ομάδα μερικών παθιασμένων φοιτητών αποφάσισε ότι σε αυτό το διαγωνισμό Formula Student ήθελε να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και να κατασκευάσει το πρώτο μονοθέσιο που θα τρέξει στους διαγωνισμούς στις πίστες της Formula Student. 10 χρόνια μετά, 11 για την ακρίβεια, είμαστε εμείς εδώ μια ομάδα 18 ατόμων που κατασκευάζουμε το έκτο στη σειρά, σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε το έκτο στη σειρά αγωνιστικό μονοθέσιο της ομάδας και σαφώς με μια ιστορία 10 ετών και τη βοήθεια όλων των προηγούμενων μελών έχουμε καταφέρει να έχουμε πάει πολλά βήματα μπροστά όλο αυτό το project και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Πασχάλη, η τεχνογνωσία για όλο αυτό. Εσείς μπορεί να πατήσατε πάνω στις προόδους που έκανε η ομάδα που έφτιαξε το τέταρτο ή το πέμπτο αυτοκίνητο και εκείνη στο τρίτο και στο δεύτερο. Αλλά προφανώς για να στηθεί ένα τέτοιο άθλος τεχνολογίας όπως αυτός, θα χρειαστήκατε την βοήθεια ανθρώπων. Πώς βρέθηκε η τεχνογνωσία για να φτιάξει ένα αυτοκίνητο, γιατί περί αυτού πρόκειται? Γενικότερα στην ομάδα εργαστήκανε φοιτητές στην αρχή υψηλών ετών και κάνανε τις διπλωματικές εργασίες όσον αφορά τις πρώτες τρεις σεζόν, ας πούμε, είχαμε πολλές διπλωματικές εργασίες. Αυτό γινόταν πάντα συνεργασία με καθηγητές. Όσο η ομάδα έχτιζε τη γνώση και τη βιβλιογραφία της, τόσο πιο πολύ αποσπαζόταν από το Πανεπιστήμιο, διότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανταγωνιστικό, όχι που δεν μπορεί να καλύψει το Πανεπιστήμιο, αλλά είναι τομείς πολύ εξειδικευμένοι, τους οποίους δεν έχει το χρόνο και την διάθεση, ας πούμε, εντάξει, τη διάθεση, αν θέλετε να αφήσουμε στην άκρη, το χρόνο κυρίως, το Πανεπιστήμιο να μας βοηθήσει. Και τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εντελώς εξειδικευμένα ζητήματα που χρειάζεται υποστήριξη, γνωστική ή άλλη από αλλού? Περνάμε σε βιβλία τα οποία μας συστήνουν καθηγητές, τα οποία διαβάζουμε πλέον μόνοι μας και απλά θα επικοινωνούμε μαζί τους για απορίες. Και το κόστος, υποθέτω ότι ακόμα και αν υπάρχουν υποδομές, το να κατασκευάσει ένα όχημα από την αρχή δεν είναι κάτι εύκολο και κοστίζει χρήματα. Όχι, είναι αρκετά κοστοβόρη η κατασκευή. Αυτό το τελευταίο που θα παρουσιάσετε μεθαύριο, πόσο κόστησε? Δεν τα έχουμε δώσει ακόμα τα χρήματα, αλλά υπολογίζουμε κάπου στα 45 με 47 χιλιάρικα το μονοθέσιο το τελευταίο. Κωνσταντίνε, οι συνάδελφοί σου μιλούν για διεθνείς διακρίσεις και για ανταγωνιστικότητα. Για ποιο λόγο μπορεί να φτιάχνετε αγωνιστικά αυτοκίνητα, αγωνίζεστε και οι ίδιοι? Δηλαδή, φτιάχνοντας ένα αγωνιστικό, το έκτο κατά σειρά αγωνιστικό αυτοκίνητο η ομάδα, θα συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα? Ναι, το καλοκαίρι θα συμμετάσχουμε σε τρεις διαγωνισμούς, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία και στην Ιταλία, στους οποίους θα τρέξουμε με το αγωνιστικό μας όχημα. Για να μπούμε σε αυτούς τους διαγωνισμούς, βέβαια, περάσαμε και κάποια διαγωνίσματα μέσα εισαγωγικά, τα οποία τεστάρουν να ξέρεις τους κανόνες. Και εμείς, αν και περάσαμε τα διαγωνίσματα αυτά σε όλους τους κανονισμούς εκτός από έναν, επιλέξαμε αυτούς τους τρεις. Και όταν μιλάτε για το πόσο ανταγωνιστική είναι η ομάδα, πόσο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός, ο εγχώριος και ο διεθνής, θέλω να πω, ας το πάρουμε από την αρχή. Άλλα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν αντίστοιχες ομάδες που φτιάχνουν αγωνιστικά αυτοκίνητα? Ναι, και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια γίνονται αντίστοιχα project. Και η Αθήνα, και η Πάτρα, ο Βόλος, δύο μονοθέσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη και η Ξάνθη έχουν ομάδες. Και είναι επίσης ανταγωνιστικές και στο ελληνικό, στην ελληνική σκηνή, αλλά και παγκόσμια. Και αυτό είναι το κομμάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι, ότι με την αναλογία χορηγών στο ελληνικό κοινό και στο παγκόσμιο, εμείς είμαστε πολύ πίσω σε
Σε σχέση με τα χρήματα που δίνονται έξω στον έρευνο. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να συγκριθούμε. Μάλιστα. Πασχάλη, ποιες είναι οι επιδόσεις αυτού του αυτοκινήτου, δηλαδή... Να σας δώσω μερικά στοιχεία έτσι δεδομένα. Φτιάξε. Λοιπόν, το μονοθέσιο έχει 82 άλογα, τα οποία προέρχονται από ένα κινητήρα... τα οποία προέρχονται από ένα κινητήρα Honda CBR 600RR, είναι από μοτοσυκλέτα. Κανονικά η μοτοσυκλέτα αυτή παράγει 116 άλογα, παρόλα αυτά υπάρχει ένας περιορισμός στην εισαγωγή του αέρα και περιορίζει πολύ τη δύναμη. Αυτό γίνεται για να κληθεί ο μηχανικός... Περιορισμός από ποιον? Στην διάμετρο της εισαγωγής. Αυτό γίνεται για να κληθεί ο μηχανικός να βρει διαφορετικούς τρόπους από το να κάνει ένα τεράστιο κινητήρα για να πάει γρήγορα σε μια πίστα. Για τον ίδιο λόγο η πίστα είναι και πολύ κλειστή. Έχει πάρα πολύ κλειστές στροφές και πολύ μικρές ευθείες. Συνεπώς το μονοθέσιο καλείται να καλύψει μικρές αποστάσεις με υψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και η ομάδα μας εστιάζει στην επιτάχυνση. Και συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι η τελική του αυτοκίνητου είναι στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να τα φτάσει σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα τα 120 χιλιόμετρα. Και το 0% που είναι το πιο ενδιαφέρον έτσι, στοιχείο είναι στα 3,5. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα από αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά τα νούμερα ακούγονται εντυπωσιακά. Είναι στάνταρ φέρα. Το αυτοκίνητο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη. Γενικότερα η δουλειά που κάνετε αυτόν τον χρόνο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής. Ας το αφήσουμε λοιπόν τώρα στην άκρη για να δούμε κάτι άλλο που αφορά εσάς. Σαν νέα μυαλά που ενδεχομένως είστε το πιο επιτυχές εξαγώγημο προϊόν αυτής της χώρας. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας. Απλώς να έχετε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σας ότι ενδεχομένως σε αυτήν τη χώρα να προορίζεστε για ακριβοπληρωμένα μυαλά προς εξαγωγή. Διότι αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων που δημιουργούν στην Ελλάδα. Τι σκέφτεστε, αποκομίσατε μια τεράστια εμπειρία κάνοντας κάτι πέρα από τα πεζά ακαδημαϊκά σας, το πεζό ακαδημαϊκό σας αντικείμενο, το από να διαβάζετε και να δίνετε εξετάσεις. Εσείς φτιάξατε με τα χέρια σας ένα αμάξι. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε στη ζωή σας αυτό το πλούτο, το γνωστικό? Και ας το δούμε από την αρχή. Στάθη. Εγώ προσωπικά είχα ένα πάθος με την αεροδυναμική. Μου άρεσε πάρα πολύ, με εξήταρε σαν αντικείμενο. Και είχα αποφασίσει ότι ήθελα να ασχοληθώ πάνω σε αυτό το αντικείμενο, σε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο που μπορείς, ας πούμε, να προσομοιώσεις την ακμή της τεχνολογίας που είναι η Φόρμουλα 1. Σίγουρα μετά από αυτό πολλοί από εμάς θα έχουν σκεφτεί να ασχοληθούν και με τη Φόρμουλα 1 αλλά και σε αντίστοιχες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ρωτάω, πρόσεξε, η Ελλάδα δεν παράγει αυτοκίνητα. Εσύ πλέον έχεις αποκομίσει γνώση, έχεις δουλέψει πάνω στο αντικείμενο. Ναι. Αυτό το πράγμα τι θα το κάνεις στη ζωή σου? Εξακολουθεί να μένει χόμπι ή σκέφτεσαι αργότερα όταν θα μπει στην αγορά εργασίας να βρεις κάτι που να σου εγγυάται ότι θα μπορείς να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που απέκτησες? Ναι, πάνω σε αυτό σίγουρα σκεφτόμαστε οι περισσότεροι από εμάς από όσο μπορώ να σκεφτώ να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση. Είναι μια γνώση που θέλαμε να την αποκτήσουμε όταν μπήκαμε στην ομάδα και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε για το μέλλον μας σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας θα ακολουθήσει ο καθένας. Να το θέσω αλλιώς. Οι προηγούμενοι από εσάς, γιατί πλέον είστε η δέκατη στη σειρά, πέρασαν 11 χρόνια. Ναι. Και έτσι υπάρχουν πολλά παιδιά πριν από εσάς που απέκτησαν τις ίδιες δεξιότητες, τις ίδιες γνώσεις, ασχολήθηκαν με το ίδιο αντικείμενο. Τι έκαναν στη ζωή τους? Υπάρχουν αρκετά μέλη της ομάδας τα οποία περάσαν από τη Φόρμουλα 1, σίγουρα, και από την πολύ γνωστή πλέον εταιρεία Tesla. Και υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία ενώ έχουν πάρει τη γνώση από την αυτοκινητοβιομηχανία μπορούν να την εφαρμόσουν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Διότι καλώς πολλά κομμάτια στο μονοθέσιο δεν αφορούν μόνο την αυτοκίνηση. Ναι. Ναι, ναι. Τι άλλο μπορείς να κάνεις, δηλαδή αν ξέρεις καλά, αν έχεις μελετήσει πολύ καλά το μονοθέσιο, σε ποιον άλλο τομέα της μηχανολογίας μπορείς να ασχοληθείς? Σε οποιονδήποτε. Σε οποιονδήποτε. Υπάρχουν άτομα τα οποία μελετάνε αντοχή υλικών. Συνεπώς λαμβάνουν υπόψη τους φορτίσεις και βρίσκουν λύσεις όσον αφορά το πώς θα καταφέρουν να τις διαχειριστούν με το βέλτιστο τρόπο. Κωνσταντίνε, με ειλικρίνεια. Τώρα μπορεί να μας βλέπουν πολλοί, αλλά αυτή τη στιγμή στο στούντιο είμαστε μια παρέα.
η ενασχόληση με την Φόρμουλα 1 και με την κατασκευή του αυτοκινήτου μπορεί να έδωσε την, να σε θαυμάζουμε τώρα εμείς που το βλέπουμε, σε απασχόληση από τα κατεξοχήν ακαδημαϊκά σου καθήκοντα. Θέλω να πω, σαν φοιτητής, έγινες καλύτερος ή τα φόρτωσες στον κόκορο γιατί βρήκες κάτι πολύ εντυπωσιακό να ασχοληθείς? Επειδή ουσιαστικά το project αυτό μας δίνει τόσες γνώσεις, δεν θεωρώ ότι έχω πάει πίσω σε γνωστικό επίπεδο. Μπορεί κάποια μαθήματα να τα παραμέρισα και να πρέπει να εξοδέψω ουσιαστικά ένα χρόνο παραπάνω από τη ζωή μου να τα περάσω. Αλλά σαν γνωστικό επίπεδο θεωρώ ότι είμαι πολύ υψηλότερα από το να μην ασχολιόμουν με αυτό το project και να ακολουθούσα τον πεπατημένο ακαδημαϊκό δρόμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και μοναδικό κατά την άποψή μου να παίρνεις μια τέτοια εμπειρία. Δεν πρόκειται στη ζωή σου γενικότερα να σου δοθούν τόσες πολλές ευκαιρίες να κάνεις κάτι τέτοιο. Το να δράξεις κάτι το οποίο σου παρέχει το πανεπιστήμιο απλόχερα, θεωρώ ότι είναι λάθος σου να μην το κάνεις. Στάθη στο ίδιο ερώτημα. Θεωρείς ότι έχασες ασχολούμενος με αυτό το project, σαν φοιτητής, χρωστάς μαθήματα μεταξύ μας τώρα? Χρωστάω, ναι. Σίγουρα είναι δύσκολο να ακολουθήσεις και το έτος σπουδών σου και την ομάδα. Το μετάνιωσες? Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί οι γνώσεις που μου παρέχει η ομάδα είναι γνώσεις που θα τις αξιοποιήσω στο μέλλον και δεν μπορούν να συγκριθούν με κάτι, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, από το πεπατημένο δρόμο του μεταδημάτου. Πασχάλη, εγώ είμαι κακός άνθρωπος, γιατί πρέπει να το επιβεβαιώσω εδώ. Σκέφτομαι ότι αυτό το μάθατε, όχι εσείς, το πανεπιστήμιο. Αν έχει φτιάξει 6 αγωνιστικά αυτοκίνητα που μάλιστα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, σημαίνει ότι είναι ένα κέρδος, έχει κεφαλαιοποιήσει γνώση συσσωρευμένη επί χρόνια. Ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα? Το όνειρό σας ποιο είναι, όχι το δικό σου προσωπικά, σαν ομάδα, θα φανταζόσουν ποτέ ένα μη αγωνιστικό αυτοκίνητο φτιαγμένο από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο? Νομίζω ότι θα το πάω λίγο πιο ελληνικά το ζήτημα και όχι τόσο όσον αφορά την ΑΡΤ. Νομίζω ότι ένα όραμα όλων των ελληνικών ομάδων, οι οποίες είναι 7 και τώρα παλεύεται να γίνει και 8η ομάδα στον Πειραιά. 7 σε ελληνικά πανεπιστήμια. 7 σε ελληνικά πανεπιστήμια. Μεταξύ σας γνωρίζεστε τα παιδιά? Ναι, φυσικά γνωριζόμαστε. Έγινε τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Φλόρινα ένα event στο οποίο συγκεντρωθήκαμε οι περισσότερες ομάδες. Μας κάλεσε ένας κοινός μας χορηγός. Νομίζω ότι το όραμα όλων αυτών των ομάδων μεταξύ τους είναι να φτιάξουν μια ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία. Νομίζω οι περισσότεροι το επιθυμούσαμε και κάνουμε σίγουρα ότι μπορούμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Πριν στην εκπομπή σας συζητούσατε για κάποια τέτοια ζητήματα, τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ το ζήτημα. Πόσο αλλιώτικη θα ήταν αυτή η χώρα αν είχε δυνατότητα να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά σαν εσάς, τη δυνατότητα να υλοποιήσουν το όνειρό τους? Θα ήταν φανταστικό. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω εγώ και ίσως δεν το προλάβει και η δική σας η γενιά. Μια ελληνική αυτοβιομηχανία στηριχμένη όχι στον πλούτο της ελληνικής γης, αλλά στον πραγματικό πλούτο αυτός της χώρας που είναι τα μυαλά που παράγει. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να δείτε τα όνειρά σας να εκπληρώνονται. Θέλω να σας προσγειώσω σαν πολύ μεγαλύτερος από εσάς να σας πω ότι μπορεί να μην γίνει εδώ και να γίνει στο εξωτερικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν κοινωνία να αφήνουμε παιδιά σαν και εσάς να βλέπουν τα όνειρά τους να βαλτώνουν στην καθημερινότητα. Μάγκες, δεν παίζεστε όπως λέτε κι εσείς. Θέλω να σας συγχαρώ και πάλι. Ευχαριστώ. Και είμαι βέβαιος ότι ακόμη και αν χάσετε κάνα μάθημα, είναι τόσο μαγευτικό το ταξίδι προς τη γνώση που άξιζε τον κόπο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. We'll be right back.